δώσει την προσήλωση στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο βρίσκεται σε αμφισβήτηση, αν όχι σε επίθεση. Και δεύτερον, να δείξουμε ότι η επικείμενη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τα εργασιακά δεν αποτελεί κάποια ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, αλλά εντάσσεται σε αυτή την μεγάλη σύγκρουση που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ανάμεσα στους οπαδούς της κοινωνικής Ευρώπης και σε αυτούς που θα ήθελαν να γυρίσουμε σε ένα καπιταλισμό τύπου Dickens σε 19ο αιώνα, τους σημεοφόρους ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού της αγοράς. Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη που αντί να θέτουμε νέους στόχους, ακόμα και αυτό που πετυχαίναμε στη Val d'Isère και στις συλλογικές συμβάσεις που ακολούθησαν, να μην υπάρχει οπισθοδρόμηση προς τα πίσω, δεν μπορούμε να πετύχουμε. Και δεν μπορούμε γιατί έχει αλλάξει σε βάρος του κόσμου της εργασίας αυτός ο ευνοϊκός συσχετισμός δύναμης ο μεταπολεμικός, που επέτρεψε στην Ευρώπη αυτό που ονομάζουν οι Γάλλοι τα 30 ένδοξα χρόνια, αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός που διατήρησε το σύστημα της ελευθερίας αγοράς, αλλά με δημοκρατική και πολιτική ρύθμιση μέσω του εργατικού δικαίου και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και γιατί άρχισε να τίθεται σε αμφισβήτηση αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός? Γιατί αυτό που πετύχαμε σε επίπεδο εθνικής αγοράς, τη ρύθμιση με πολιτικές διαδικασίες, δεν το έχουμε πετύχει στην παγκοσμιοποιημένη διεθνή αγορά. Και ακριβώς για αυτό το λόγο οι δυνάμεις εργασίας έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Το κεφάλαιο, και όχι μόνο το βιομηχανικό, κυρίως το χρηματιστηριακό, δεν έχει γεωγραφικό εντονισμό. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του κεφαλαίου είναι πολύ πιο προωθημένες από τις διαδικασίες συνεργασίας και ολοκλήρωσης στο επίπεδο της εργασίας. Πολύ λιγότερο έχουν πετύχει τα εθνικά συνδικάτα να συντονιστούν, ενώ είναι προφανές πλέον ότι πολύ λίγα πράγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο των εργασιακών προκλήσεων εντός των εθνικών συνόρων. Χρειαζόμαστε επομένως ένα νέο διεθνισμό στο πνεύμα που είπε ο Γιώργος Δάσης, όχι απλώς για να αποκρούσουμε αυτούς τους εφιάλτες που μας έρχονται από το παρελθόν, είναι σαν να μην μάθαμε τίποτα. Όπως οι συνθήκες στοχοποίησης του 30 ψάχναν, υπεδείκνυαν τον ένοχο τάχα στον Εβραίο, έτσι και τώρα οι ξενόφοβοι και ρατσιστές βλέπουν στο μετανάστη και στο πρόσφυγα τάχα το λόγο για την φτωχοποίηση της συρρήκνωσης της μεσαίας τάξης. Ενώ είναι προφανές αποτέλεσμα ποιων πολιτικών είναι αυτά. Αυτών των πολιτικών που θέλουν το 1% σε βάρος του 99%. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ συμφωνούμε ότι πρέπει να υπερασπίσουμε την κοινωνική Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να υπερασπίσουμε την Ευρώπη. Και αποτελεί παρελθόν και βασική κατάκτηση της Ευρώπης ότι δεν είχαμε πόλεμο για δύο γενιές. Σωστά όμως ξαναείπε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Όχι, ότι μην τα παίρνουμε ως δεδομένα αυτά τα πράγματα. Ποιος θα έπαιρνε, ποιος θα πίστευε 15-20 χρόνια πριν ότι το οκτάωρο θα ήταν ανάμεσα, ότι οι σταθερές σχέσεις εργασίας, η πλήρη απασχόληση θα ήταν κάτι για την παλιά γενιά? Τίποτα το οποίο δεν υπερασπιζόμαστε από τις κατακτήσεις δεκαετιών του εργατικού κινήματος δεν είναι δεδομένο για πάντα. Είπα προηγουμένως ότι το δεύτερο αντικείμενο αυτής της διημερίδας ήταν η υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου εδώ στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, προσπάθεια να επιστρέψουμε ως χώρα στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν πια συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν είναι δυνατόν οι εθνικοί εταίροι, οι Έλληνες κοινωνικοί εταίροι, να διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Αυτό που συνέβη το 2012 ήταν μια βαρύτατη προσβολή, όχι μόνο στην δυνατότητα των Ελλήνων να συνομιλούν για τα θέματα του μισθού, αλλά στην πραγματικότητα βαθύτατη προσβολή στην εθνική δημοκρατία. Το 2012
ζητήθηκε από την τότε Τρόικα να μειωθεί ο ελάχιστος μισθός, όπως είχε συμφωνηθεί στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και οι εργοδοτικές οργανώσεις ήταν αντίθετοι σε αυτό. Όλα τα πολιτικά κόμματα ήταν αντίθετα σε αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν υπό το κράτος ενός ελάχιστα συγκαλυμμένου πολιτικο-οικονομικού εργασμού να μειωθεί ο ελάχιστος μισθός και να υπάρχει μάλιστα και μια ξεχωριστή κατηγορία ακόμα πιο μειωμένου μισθού για τους νέους εργαζομένους. Γι' αυτό πολύ σωστά νομίζω ο Γκέραρτ Μπος ανέφερε ότι αυτή η προσβολή των κατακτήσεων, των ρυθμίσεων του κοινωνικού κράτους, των συγκεκριμένων μηχανισμών που υποστηρίζουν τη ρύθμιση των συγκρούσεων, δεν καταλήγει μόνο σε βάρος της οικονομίας, αλλά και σε βάρος της ίδιας της δημοκρατίας. Και προσέξτε γιατί φύγαμε ουσιαστικά από την Ευρώπη τα χρόνια των μνημονίων. Σωστά αναφέρθηκε ότι μία από τις σημαντικές κατακτήσεις ήταν ο θεμελιώδης χάρτης των δικαιωμάτων και η συμπερίληψη αυτών των δικαιωμάτων αλληλεγγύης. Ποια ήταν όμως η θέση της Επιτροπής και δυστυχώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έγινε επίκληση αυτού του χάρτη για να φανεί η αντίθεση προς αυτόν των μνημονιακών πολιτικών? Μας είπε και η Επιτροπή και το Δικαστήριο ότι ο χάρτης δεν εφαρμόζεται στις χώρες που έχουν μνημόνιο. Αυτό και νομικά έχει πολλαπλά προβλήματα. Η τυπική νομική στήριξη ήταν ότι επειδή τα μνημόνια δεν ήταν συμφωνίες στο πλαίσιο των μηχανισμών που βλέπουν οι συνθήκες, ήταν εκτός του ευρωπαϊκού δικαίου και άρα δεν μπορούν να ελεγχθούν από το δικαστήριο. Προφανώς όμως ήταν συμφωνίες που διαπραγματεύθηκαν και επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αλλά ας αφήσουμε τα νομικά που δεν είναι σημαντικά. Είναι δυνατόν να λέγεται σε εκείνους λαούς που υποτίθεται ότι προσαρμόζουν την οικονομία τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου ότι η προστασία των δικαιωμάτων δεν τους αφορά? Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, στην πραγματικότητα ευρωπαϊκής ανομίας, σαν αυτά που ισχύουν σε άλλες χώρες, να μην εφαρμόζονται στην Ελλάδα, ερχόμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ήδη ένα πολύ σημαντικό θεσμικό, θα έλεγα, κεκτημένο, ότι έχουμε μια συμφωνία των Ελλήνων κοινωνικών εταίρων σε αυτό που θεωρώ εγώ την ουσία της εθνικής διαπραγμάτευσης. Θέλω να πιστεύω ότι το πόρισμα της ανεξάρτητης Επιτροπής Ειδικών θα στηρίξει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια, για τον αυτονόητο λόγο ότι δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, και δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό δεν θα αποτυπωθεί στην Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ανεξάρτητοι δικοί τους, οποίους απολύτως σέβομαι, είτε έχουν οριστεί από τη δική μας, είτε από την άλλη πλευρά. Και είμαι ευτυχής που το συνέδριό μας μπόρεσε να συγκεκριμενοποιήσει γιατί μιλάμε. Μιλάμε για την επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων, μιλάμε για την επαναφορά της αρχής της εύνοιας, μιλάμε για να αποβληθούν από το εργατικό δίκαιο αυτά τα στοιχεία που στο εργατικό κώδικα του Πινοσέτ ακόμα υπάρχουν στη χιλή. Γιατί η αντίδραση του desk officer, ξέρετε, του διεθνούς οργανισμού, δεν επιτρέπει την τροποποίησή τους. Σε συνδυασμό, βέβαια, με το Σύνταγμα της Χιλής που εξακολουθεί να είναι το Σύνταγμα του Πινοσέτ. Δεν θέλω άλλο να μακρηγορήσω. Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μας, την ευγνωμοσύνη μας σε εσάς και τους εκλεκτούς επιστήμονες που ήσασταν εδώ, αλλά κυρίως τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών Συνδικάτων των άλλων κοινωνικών εταίρων. Έχω πει πολλές φορές, γιατί το πιστεύω βαθύτατα, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, η κατάληξή του, δεν αποτελεί τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από τον καθρέφτη του μέλλοντος της Ευρώπης. Αν χαθούν εδώ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, σιγά σιγά θα διαβρωθούν και θα χαθούν αλλού. Αν εδώ δεν μπορέσουμε να διασώσουμε τον κοινωνικό διάλογο,
σαν το βασικό τρόπο με τον οποίο λύνονται οι διαφορές και οι συγκρούσεις, σε λίγο δεν θα έχουμε ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Είμαι αισιόδοξος όμως ότι αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα επιτρέψουμε εμείς να συμβεί. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν γίνεται με τους όρους του παρελθόντος. Εμείς για πρώτη φορά ζητήσαμε να συμπεριληφθεί στο μνημόνιο, που για μας ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, ένας αναγκαστικός συμβιβασμός, για πρώτη φορά κάτι που εμείς ζητούμε, όπως είναι η επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και αυτό με θετικό και επιθετικό τρόπο θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλος απέναντι στους ακραίους παίκτες. Ολοκληρώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς από τους συνεργάτες μου που έκαναν δυνατή την πραγματοποίηση του συνεδρίου αυτού, την κυρία Χρυσόγλου, την κυρία Κοκκίνη, τον κύριο Παγιοργίου, την κυρία Παγιοργίου, όλους τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου, τους μεταφραστές που είναι πάντα οι αφανείς ήρωες παρόμοιας προσπάθειας, και να σας δώσω την υπόσχεση ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και εξακολουθούμε πάντα να ελπίζουμε στη συνεχή σας αλληλεγγύη και υποστήριξη σε κάτι που πρέπει να αποτελεί για όλους μας ένα κοινό στόχο. Να σώσουμε την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ.